Φίλιππος. Νύχτα, και οι δύο σκιές, εκεί στο ρημωμένο οικόπεδο, σαν δύο μικρά έντομα πιασμένα στην πελώρια ράχνη του φεγγαριού. Κάθε τόσο ακούγονταν πυροβολισμοί στο βάθος. «Μα δεν βλέπεις, χάθηκαν όλα, φύγε», είπε εκείνη. Ο άντρας φόρεσε το κράνος του, δεν μίλησε. «Λυπήσω τη ζωή σου», του ξανάπε. «Σ' αγαπώ». Τη φίλησε βιαστικά και χάθηκε μέσα στο σκοτάδι. Πολεμούσαμε. Ξαναντάμωσα έπειτα από χρόνια. Έβγαινε με τα χέρια στις τσέπες από ένα σφαιριστήριο. Με γνώρισε. «Παραλίγο να σκοτωθώ τότε», είπε. «Τώρα πάνω σε αυτά τα ξύλινα ανθρώπινα ομοιώματα, προσπαθώ να σκοτώσω ό,τι απόμεινα από μένα». Γέλασε. Κι ύστερα με έναν άλλο τόνο, σχεδόν εκδικητικό. «Μου δίνεις 50 δραχμές. Ξέρεις, έχω 2 χρόνια να κοιμηθώ με γυναίκα». Και θυμήθηκα εκείνη τη ραγισμένη φωνή μέσα στην παγωνιά του φεγγαριού. «Λυπήσου τη ζωή σου, σ' αγαπώ». Και πέφτουν πυροβολισμοί και δεν μας σκότωνε.